Σε υποχρεωτικό έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα θα υποβάλλονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, μόνο που το μισό κόστος θα το επομίζονται οι εργοδότες. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας προκαλώντας αντιδράσεις. Το Επιμελητήριο Εύρου σε δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσε, ζητεί την ανάκληση της πρότασης του Υπουργείου Εργασίας, σημειώνοντας ότι το κόστος αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Αυτό για μας, επειδή παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, παρακολουθούμε γενικότερα, αν θέλετε, τη διάθεση, την πολιτική της κυβέρνησης, ήταν μια αντίδραση την οποία στείλαμε αμέσως επιστολή προς τον Υπουργό, ότι δεν πρέπει να επιβαρεθούν οι επιχειρήσεις σε αυτήν την δύσκολη οικονομική περίοδο που έχουμε με άλλα έξοδα. Δηλαδή, στην ουσία, ενώ υπήρχε ένα θετικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση στάθηκε, αν θέλετε, και στην εστίαση και γενικότερα σε εμπορικά καταστήματα, αλλά και σε όλους τους κλάδους με ειδικά προγράμματα και ειδικά μέτρα. Δεν πρέπει την έμεριά να τα δίνουμε και την έμεριά να τα παίρνουμε. Γιατί αν μιλήσουμε, τα καταστήματα εστίασης απασχολούν περίπου 20 με 30 άτομα, αν θέλετε, το μήνα που περνάνε, γιατί ξέρετε ότι κάνουν ελάχιστα μεροκάματα, είναι ως δεύτερη δουλειά. Ελάχιστοι είναι αυτοί πραγματικά, είναι ως κύριο επάγγελμα και βιοπορίζονται από εκεί. Θα πρέπει, φανταστείτε, δηλαδή, μια επιχείρηση να πληρώνει περίπου το μήνα, ή αν είναι τη εβδομάδα 2, φανταστείτε ότι θέλει περίπου 7 με 8 ευρώ που έχει το κάθε σελτές και δεν ξέρουμε πού θα πάνε και η ανατίμηση ανάλογα με την στην αγορά πόσο υπάρχει το συγκεκριμένο εμπόρευμα. Λοιπόν, θα είναι περίπου ένα κόστος που θα επιβαρύνει κάθε επιχείρηση περίπου στα 1.000 ευρώ το μήνα. Το αίτημα αυτό κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με επιστολή, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής. Αναγνωρίζοντας προφανώς τη χρησιμότητα των self-test, συγχαίρουμε το Υπουργείο σας για την πρωτοβουλία, πλην όμως επισημαίνουμε ότι οι εργοδότες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σημαντική οικονομική υποχρέωση, στην οποία κάποιοι ίσως να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η οικονομική συνθήκη πολλών επιχειρήσεων είναι πλέον ιδιαίτερα δύσκολη και ως επιμελητήριο εκτιμούμε ότι η προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα θα πρέπει να χαίρει στήριξης από την κυβέρνηση με κάθε τρόπο, αναφέρει μεταξύ άλλων το δελτίο τύπου. Στείλαμε χαρτί και θα κάνουμε και επικοινωνία με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή το κάνει, φαντάζομαι ότι υπάρχει δυσκολία, δυσπραγία και στα δικά της ταμεία, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό που πρέπει να σωθεί είναι ο κάθε επιχειρηματίας ξεχωριστά, γιατί μέσω από την επιχειρηματικότητα και μέσα από τους ιδιωτικούς, αν θέλετε, φόρους και γενικότερα χρηματοδότηση προς την κυβέρνηση, θα σταθεί, αν θέλετε, και η ελληνική πολιτεία και το δημόσιο. Έτσι λοιπόν, επειδή πολλές φορές όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν πει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που θα σηκώσει, αν θέλετε, ψηλά τα μανίκια και την υποχρέωση με τις πληρωμές και τους φόρους, είναι μια στιγμή που όλοι μας μετά από αυτό το lockdown είμαστε στα δύσκολα. Η ρευστότητα λείπει από την επιχειρηματικότητα και δεν πρέπει να βγάζουμε τέτοια, αν θέλετε, καθημερινά έξω. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί κάποιες επιχειρήσεις, όπως το βλέπουν οι κυβέρνησεις στα εμπορικά καταστήματα, να έχει έναν εργαζόμενο, δύο εργαζόμενους και να μην είναι μεγάλο έξοδο. Αλλά υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν 30 και 40 και 50 άτομα, που είναι ένα δυσβάστακτο κόστος και δεν θα χτυπήσουμε άλλο χαράτσι, μια και διεκδικούμε να απαλύνουν, αν θέλετε, υποχρέωση από τις επιχειρήσεις, να υπάρχει και αυτό το έξοδο επάνω στην επιχειρηματικότητα. Η επιστολή του επιμελητηρίου είναι η πρώτη αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου, που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του μετά από 6 δύσκολους μήνες εγκλεισμού. Η αγορά επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα και ήδη τα μηνύματα που έρχονται είναι θετικά, σχολίασε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Με ένα δελτίο τύπου που βγάλαμε, ευχαριστήσαμε τους προμηθευτές προς τα καταστήματα εστίασης, γιατί υπήρχε μια αλληλεγγύη από ό,τι έκανα μια κουβέντα και με διάφορους ανθρώπους στο επιχειρήν, ότι τους στηρίξανε, αυτούς δεν είχαν ρευστότητα, αλλά τους πήγαν εμπορέματα να ανοίξουν. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει ένα ποσοστό, ένα 2% ποσοστό, θα έλεγα έτσι, που δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λόγω ότι δεν είχαν τη ρευστότητα τα εμπορέματα αυτά, ή και κάποιοι που είχαν αποφασίσει δηλαδή μέσα στο lockdown, δηλαδή να μην ανοίξουν. Αυτοί που έχουν τη διάθεση να ανοίξουν, σας λέω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 96-97% έχουν ανοίξει. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό επιχειρήσεων που δεν ανοίξαν. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε ότι η κίνηση σιγά σιγά ομαλοποιείται. Βέβαια, έχουν μείνει, αν θέλετε, οι κατάλοιπα ότι η πανδημία κάποιοι πάλι να παίρνουν καφέ και να κάνουν τον περίπατό τους. Και αυτοί δηλαδή είναι ένας τρόπος συνήθειας που όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είδαμε την εστίαση τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο αυτό που ήταν και η γιορτή της μητέρας και τις προηγούμενες γιορτές Πρωτομαγιά και αυτά. Γέμισαν τα καταστήματα, βέβαια με πιο χαλαρό ρυθμό. Πιέζουμε και είδαμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης να ανακοινώνει ότι πάμε στις 12 η ώρα τα καταστήματα, μία ώρα που τη χρειάζονται αυτή. Σιγά σιγά πιστεύω θα μπει και η μουσική και όλα τα πράγματα θα ομολογηθούν.